79 χρόνια έχουν περάσει από την οριστική συνδικολόγηση της ναζιστικής Γερμανίας και είναι ακόμα νοπή στη μνήμη όλων των λαών της Ευρώπης και του κόσμου η εικόνα της Σοβιετικής σημαίας, της κόκκινης σημαίας με το σφυροδρέπανο να μπήγεται στο Reichstag. Γιατί ακριβώς αντανακλά το γεγονός ότι ο κόκκινος στρατός, ο στρατός της Σοβιετικής Ένωσης τσάκισε την ναζιστική φωνική πολεμική μηχανή με την καθοριστική συμβολή των παρτιζάνικων ένοπλων κινημάτων στις χώρες όπου ήταν κατεχόμενες, όπως και στην Ελλάδα, με το ΕΑΜ και τον Ελλάσο που έγραψαν τη δική τους εποπία. Αυτή ακριβώς η πραγματικότητα αντανακλά την αστήρευτη, ατελείωτη δύναμη του λαού, των εργαζομένων, της λαϊκής πλειοψηφία, τη θέλησή τη όταν αποφασίσει να κάνει δική της υπόθεση την πάλι για αυτά που της αξίζουν, την πάλι για τα σύγχρονα δικαιώματά τους. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο όλες οι προσπάθειες που κάνουν τα αστικά επιτελεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση να λιδωρήσει, να διαστρέψει την πραγματικότητα, να μασκαρέψει την μέρα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών σαν δήθεν κάποια μέρα της Ευρώπης, πέφτουν στο κενό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει επίσημη ιδεολογία της την ταύτιση του κομμουνισμού με τον ναζισμό-φασισμό, δηλαδή του ναζιστικού τέρατος με αυτόν που το τσάκισε, δεν μπορεί ποτέ, όπως μα λένε σήμερα, να καταπολεμήσει το φασισμό και τον ναζισμό γιατί είναι αυτή που τον ξεπλένει. Εμεί καλούμε και σήμερα όλου εκείνου του ανθρώπου όπου θυμούνται, όλου εκείνου οι οποίοι εμπνέονται από τι μεγάλε θυσίε των κομμουνιστών, του κόκκινου στρατού, των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων, αλλά και όλου εκείνου οι οποίοι έχουν πολλά ερωτηματικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ζουν την άθλια κατάσταση, το τσάκισμα των δικαιωμάτων του σε κάθε χώρα, κάθε κράτο μέλο, να κάνουν αυτό που πρέπει σήμερα, να ενισχύσουν το ΚΚΕ, τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα, γιατί εκεί βρίσκεται η λύση. Αυτό είναι ο άλλο δρόμο, ο δρόμο των λαών, για να σπάσουμε τα δεσμά τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ευρώπη των εργατών, των αγροτών, των νέων, την Ευρώπη του σοσιαλισμού.